Το διαδίκτυο δημοσιεύθηκε ένα βίντεο που δείχνει τα αποτελέσματα χρήση των ρωσικών πυροβολικών βλημάτων υψηλής ακριβίας Κράσνοπολ, τα οποία εκτοξεύθηκαν από την ρωσική μισθοφορική Βάγνερ. Το υλικό δείχνει ακριβή πειρά εναντί ουκρανικού στρατιωτικού εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού στην επικράτεια του Μπαχμούτ. Το βλήμα 152 χιλιοστών τύπου Κράσνοπολ, σχεδιασμένο να καταστρέφει τεθερακισμένου στόχου, μπήκε σε λειτουργία με τον ρωσικό στρατό το 1995. Είναι εξοπλισμένο με μη ενεργό σύστημα πλοήγηση laser, το οποίο το επιτρέπει να χτυπήσει αποτελεσματικά στόχου σε απόσταση έως 25 χιλιόμετρων. Στην ζώνη του ανεξελίξη πολέμου στην Ουκρανία, πυρομαχικά πυροβολικού υψηλή ακριβία χρησιμοποιούνται πολύ συχνά, ενώ τι περισσότερε φορέ προκαλούν επιτυχημένα και καταστροφικά πλήγματα στον εχθρό. Το Κράσνοπολ είναι πράγματι ένα από τα καλύτερα βλήματα πυροβολικού που διαθέτει η Μόσχα στο της σε θέμα σχεδιασμού είναι παρόμοιο με το αμερικανικό βλήμα Mi 712 Copperhead αφού σχεδιάστηκε για να χτυπά άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα, κτίρια καταφύγια και διάφορες οχυρώσεις πεδίου, υδάτινους στόχους κλπ. Αρχικά το Κράσνοπολ χρησιμοποιούνταν από τα νεότερα σοβιετικά πυροβόλα της εποχής, ωστόσο αργότερα και άλλα συστήματα αναβαθμίστηκαν για να είναι συμβατά με τα πυρομαχικά. Φαίνεται πως η πρώτη χρήση τους παρατηρήθηκε στον Ρωσικό πόλεμο στην Τσετσενία. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα τώρα, φυσικά πάλι μέσω του καναλιού τη Βέσδα, δημοσίευσε βίντεο που δείχνει πω οι πυροβολικέ μονάδε των ρωσικών αερομεταφερόμενων δυνάμεων χτύπησαν ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό του Ουκρανικού στρατού στην δεξιά όχθη του Δνήπερου. Πληρώματα των αυτοκινούμενων πυροβόλων 2S9 Νόνα με διαμέτρημα 120 χιλιοστών των ρωσικών αερομεταφερόμενων δυνάμεων πλήττουν καθημερινά τον στρατό του Κιέβου, ανέφερε η Σβέστα. Αυτά τα ρωσικά αυτοκινούμενα πυροβόλα πραγματοποιούν τακτικέ βολέ στι θέσει πυρό των Ουκρανών στρατιωτών. Αφού στόχευσαν στι δοσμένε συντεταγμένε, οι πυροβολητέ άνοιξαν πύρα από ανοιχτέ θέσει έναντι στρατιωτικών μονάδων. Ανοιχνευτέ και ντρόουν προσάρμοσαν και διόρθωσαν τα πυρά του ρωσικού πυροβολικού. Αναλαμβάνουν το καθήκον καταστροφή εχθρικού οχυρού στην άλλη όχθη του Δνήπερου. Η νίκη θα είναι δική μα, φαίνεται να δήλωσε στην κάμερα τη Βέσδα ο οδηγό του αυτοκινούμενου 2S9 Νόνα με το ψευδόνυμο Ουράλ. Προηγουμένω, το ρωσικό κρατικό αμυντικό κανάλι είχε αναφέρει πω αλεξιπτωτιστέ τη χώρα κατέστρεψαν ένα οχυρό των Ουκρανών με την βοήθεια βαρέων πυρών του οχήματο μάχη του τύπου BMD 4M. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.